να δούμε την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής μέχρι την περίοδο των διώξεων του Σεπτεμβρίου του 2013. Η επί πολλά χρόνια αντιμετώπιση της εγκληματικής δράσης των μελών της Χρυσής Αυγής με την επιστράτευση της θεωρίας του μεμονωμένου περιστατικού και όχι ότι αυτό προέκυπτε ως αποτέλεσμα οργανωμένων σχεδιασμένων ενεργειών στα πλαίσια της οργάνωσης, αποτελούσε μία πρόκληση. Ήδη θα γνωρίζετε ότι υπήρχαν τουλάχιστον δύο κραυγαλαία περιστατικά. Υπήρχε η απόπειρα ανθρωποκτονίας στον Κουσουρί το 1998 από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής με επικεφαλή στον Περίανδρο, επικεφαλής 10 χρυσαυγητών που δεν κατέστη δυνατόν να ταυτοποιηθούν, όπως λέει η αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ντάλα μεσημέρι απέναντι από την αίθουσα των δικαστηρίων. Να φανταστείτε ότι ένας μάρτυρας αστυνομικός στην υπόθεση αυτή μόνος του αυθόρμητα πήγε να καταθέσει, ούτε καν τον κάλεσαν οι δικοί του. Όμως αυτό θεωρήθηκε ότι είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Επίσης, η επίθεση το 2008 ενάντια στο αντιεξουσιαστικό στέκει αντίπνια, όπου πλέον έχουμε δύο αμετάκλητες καταδίκες για απόπειρα ανθρωποκτονία και οι δύο εξ αυτών, στελέχη και μέλος της Χρυσής Αυγής, έχουν δικαστεί και για 11 εγκληματική οργάνωση. Αλλά και σειρά άλλων καταδικών για πλημελήματα ως αποτέλεσμα της δράσης των ταγμάτων εφόδου εναντίον αγωνιστών του κινήματος. Οι θεσμοί λοιπόν μέχρι τότε, και όταν λέμε θεσμοί ας το βάλουμε στα εσωτερικά, σε εισαγωγικά, το κράτος, οι κυβερνήσεις, το μεγαλύτερο τμήμα του τύπου, αλλά και θύλακες του σκληρού πυρήνα του κρατικού μηχανισμού, αστυνομικοί, αντιμετώπιζαν τη δράση της Χρυσής Αυγής, παιδιά μου, εξ αντικειμένου, δηλαδή είναι δικό μας παιδί. Αναπτύχθηκε και γεννήθηκε μέσα στους κόλπους μας. Όταν τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν κραυγαλαία, τους πηγαίναμε στο δικαστήριο, αλλά ως μεμονωμένο περιστατικό. Έχουν την τεράστια ευθύνη, διότι αν είχαν ενεργήσει με τον τρόπο που υποχρεώθηκαν να ενεργήσουν αργότερα, ο Παύλος ο Φίσας δεν θα ήταν σήμερα νεκρός. Ο Μαύρος Σεπτέμβρης, ο λεγόμενος Μαύρος Σεπτέμβρης του 2013, δηλαδή η επίθεση δολοφονική, ύστερα από προαναγγελίες που ακούσατε, ενάντια στον ταξικό αντίπαλο των εργοδοτών και του ναζιστικού χρυσαυγητισμού, ύστερα από την επίθεση στο Μελιγαλά στις 15 Σεπτεμβρίου του 2013, όπου εκεί η Χρυσή Αυγή επιχείρησε τρομοκρατώντας τους πάντες να μονοπολίσει, όπως είπε και ένας μάρτυρας, από συντηρητική άποψη, το μονοπόλιο δηλαδή της εθνικής μνήμης, και η επίθεση του δάγματος εφόδου στις 17 προς 18 Σεπτέμβρη, είναι τα ποιοτικά εκείνα στοιχεία που μετέθρεψαν σε μια νέα ποιότητα την προηγούμενη στάση του λαού. Έχουμε μια ηφαιστειώδη αντίδραση του λαού και δεν είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι εμφανίζονται στους δρόμους. Οι μηχανισμοί ξέρουν ότι αυτοί που εμφανίζονται στους δρόμους στην πραγματικότητα εκπροσωπούν και ένα μεγάλο άλλο τμήμα που, αν δεν πάρουν άμεσα τα μέτρα, μπορεί να δημιουργηθούν ανεξέλεκτες καταστάσεις οι οποίες θα θέσουν πολλά θέματα σε νέα συζήτηση, σε νέα λύση. Έτσι λοιπόν υποχρεώθηκαν να προχωρήσουν σε διώξεις. Το αίμα λοιπόν του Παύλου, ο συντονισμός, ο ξεσηκωσμός του λαού ήταν εκείνο που υποχρέωσε τις συγκεντρωμένες 32 δικογραφίες στα συρτάρια με θύματα σαν αποτέλεσμα δράση της Χρυσής Αυγής να τις φέρουμε πλέον στο φως. Άρα όλες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται, ότι ξέρετε, εμείς δικάσαμε τη Χρυσή Αυγή και όλα αυτά, πάνε στο περιθώριο, δυστυχώς, δεν έχουμε χρόνο, εγώ τουλάχιστον δεν έχω χρόνο για να μπορέσω να το αναπτύξω. Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά,
Και δεν είναι μικρή σημασία, όσο και αν δεν πρέπει να υπερβάλλω. Η παραπομπή ενός πολιτικού κόμματος, που είναι ο μανδύας μια ναζιστικής οργάνωσης, ως εγκληματικής οργάνωσης και πολύ περισσότερο η καταδίκη, είναι ένα γεγονός που ξεπερνάει, κατά τη γνώμη μου, τα σύνορα της χώρας, παίρνει πανευρωπαϊκή και όχι μόνο διάσταση, γιατί μπορεί να γίνει όπλο σε παρόμοιες περιπτώσεις διεκδίκησης από το λαό τέτοιων λύσεων, χωρίς βέβαια επανάπευση, όπως θα πούμε αμέσως παρακάτω. Ένα σημαντικό στοιχείο που καθόρισε τη δίκη, και εδώ κρίνονται οι στάσεις πολλών ανθρώπων, ήταν η συνένωση των δικογραφιών, αγαπητοί συνάδελφοι. Δηλαδή, σε ένα δικαστήριο γίνονται υπόθεση του Φίσα, υπόθεση του Πάμε, υπόθεση του Αιγυπτίου Ψαρά, συνεξετάζονται υπόθεση της Αντύπνια, υπόθεση του Συνεργείου, υπόθεση της Ιεράπετρας και μαζί με αυτούς τι συνεκδικάζεται. Οι κατηγορούμενοι για διεύθυνση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Γενικός Γραμματέας, το Πολιτικό Συμβούλιο, Κοινοβουλευτική Ομάδα, η Πυρηνάρχη στα Τάγματα Εφόδου. Πάνω σε αυτό το σημείο, και οφείλω εδώ να είμαι έτσι αυστηρός, η υπερασπιστική βάση της Χρυσής Αυγής ποια ήταν? Όχι συνένωση των δικογραφείων, γιατί θα καθυστερήσει η δίκη. Και έρχεται ο κύριος Βερβεσός, παραδείγματος χάρη, το 2019, ο υποψήφιος πρόεδρος, μαζί με κάποιον άλλον δικηγόρο. Και τι είπαν, δήθεν στο ερώτημα ποιος φταίει για την καθυστέρηση της δίκης, φταίει η δικηγόρη ή φταίει η κυβέρνηση. Αγνοώντας βέβαια ότι η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο για να απαλλάξει τους δικαστές από άλλα καθήκοντα, ώστε να απασχολούνται μόνο στη δίκη, ώστε να αυξηθούν οι συνεδριάσεις του δικαστηρίου, ώστε να γίνεται η δίκη όχι στις φυλακές Χορυδαλλού, αλλά στην στο εφετείο. Αυτά τα ξέχασα. Και τι είπε ο κύριος, και πρέπει να σας το πω αυτό, επειδή είναι και υποψήφιος πρόεδρος. Δεν φταίει η κυβέρνηση. Κάποιος εισαγγελέας που πακετάρει σε όλες τις δίκες, σε ένα, για να στέλνουμε τα αυτοκίνητα με τις κλούβες και να δείχνουν σε κάποιους τον κόσμο και σε κάποιους το εξωτερικό. Για να τα βλέπουν κάποιες πρεσβείες. Δεν φταίνε οι δίκες. Φταίνε αυτοί που τις ενώσαν. Όποιος ένωσε αυτές τις δίκες και έχει και όνομα και επώνυμο και ο υπουργός και ο εισαγγελέας και τους ξέρουμε και έχει βγει τώρα και το παίζει κίνσορας ο κύριος εισαγγελέας που ένωσε αυτές τις δίκες σε μια για να έχουμε αυτό το φαινόμενο. Αυτός έχει την ευθύνη. Γιατί υπήκουσαν σε εντολές κάποιων κτλ. Και δεν είναι μόνο αυτός, υπήρξαν και ακαδημαϊκοί δάσκαλοι που τοποθετήθηκαν και είπαν «Αχ, γιατί ενώθηκαν αυτές οι δίκες και καθυστέρησε τόσο η εκδίκασή τους και η οικογένεια Φύσα ταλαιπωρήθηκε, παραδείγματος χάρη, και ίσως δεν ικανοποιήθηκαν και τα δικαιώματα των κατηγορουμένων». Σπέβδω εδώ να σας πω ότι στις αγορεύσεις τους, συνήγοροι της υπερασπίσεως, όλοι επένεσαν το δικαστήριο και κανείς δεν έθεσε θέμα, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι μάνο. Θέμα ότι στερήθηκαν τα δικαιώματά τους. Αλλά αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, τι θα εσήμενε να μην συνεκδικαστούν όλες τις υποθέσεις ενιαία, πώς θα διερευνά το ο χαρακτήρας της εγκληματικής οργάνωσης. Το modus operandi, όπως λέμε. Πώς θα αποδεικνύονταν να γινόταν ξεχωριστά μια δίκη εναντίον της ηγεσίας που δεν κατηγορείται για επιμέρους πράξεις, αλλά μόνο για διεύθυνση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση. Και κάτι ακόμη που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Αν η δίκη γινόταν μόνο εναντίον του Μιχαλιολάκου και των λοιπών για διεύθυνση και εναντίον των άλλων για ένταξη που δεν κατηγορούνταν για επιμέρους πράξεις, δεν θα μπορούσαμε να παρασταθούμε ως πολιτική αγωγή. Δεν θα υπήρχε η πολιτική αγωγή για να κάνει εκείνα που έκανε. Θα είχαμε ένα περίπατο, θα είχαμε στην πραγματικότητα, ένα περίπατο για την ίδια τη Χρυσή Αυγή. Αγαπητοί σύντροφοι, κατά τη διεξαγωγή της δίκης, αλλά και στην προδικασία, συνέβη ένα ανεπανάληπτο, πρωτοφανές, κατά τη γνώμη μου, γεγονός. Η μαζική δήλωση αποκήρυξης της ναζιστικής ιδεολογίας από την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης. Δεν έχει ξαναυπάρξει, από όσο γνωρίζω εγώ. Ήδη είπαν, είναι αυτά απόψεις της νεότητάς μας, πριν 35 χρόνια. Ο κύριος Παπάς είπε, είναι
πώς να το πούμε, είναι παροχημένος λόγος. Είναι δυνατόν εγώ να υποστηρίζω το Χίτλερ που επιτέθηκε στην πατρίδα μου, που έκανε μαρτυρικά χωριά, που σκότωσε τόσους ανθρώπους? Είναι εκείνος ο οποίος το 2009 εκπαίδευε το παιδί του στο Χάι Χίτλερ. Είναι εκείνος ο οποίος είπε την ημέρα που αυτοκτόνησε ο Χίτλερ, αν από τη Θεία Πρόνοια υπήρχε λίγη πίστοση χρόνου, ώστε οι Γερμανοί να εξασφαλίσουν τα νέα μυστικά όπλα, τότε ο ναζισμός και ο Χίτλερ δεν θα ήταν οι νικητές μόνο στο ηθικό επίπεδο, αλλά και στο στρατιωτικό. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη δήλωση μετανοίας. Για ποιο λόγο? Γιατί διερευνάτο από το βούλευμα με το δικαστήριο το κίνητρο των εγκληματικών πράξεων που δεν ήταν άλλον παρά ο ναζισμός. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μια νίκη που κανένα ένθικο μέσο, ό,τι και να συμβεί, δεν μπορεί να την εξαφανίσει. Μένει στους αιώνες των αιώνων, αποδείχνοντας την απεχθή εικόνα και το χαρακτήρα του ναζισμού. Και για να θυμίσουμε εδώ ότι ο ομοειδεάτες του και μεγάλος ποιητής, ο Έζρα Πάουντ, έλεγε: όποιος δεν υπερασπίζεται τις ιδέες του, οι ιδέες του δεν αξίζουν ή δεν αξίζει αυτός. Αυτοί είναι λοιπόν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που μας έδωσαν μια τέτοια απόλαυση, να τους βλέπουμε να θεωρούν ότι υβρίζονται, ότι συκοφαντούνται όταν τους λέμε ναζιστές. Η σημασία της απόφασης, συνάδελφοι, είναι τεράστια σημασία, χωρίς αποθέωση αλλά και χωρίς υποτίμηση, που ίσως δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε σήμερα. Γι' αυτό και από πολλές πλευρές επιχειρείται η αποδόμησή της, ώρα πατέλη. Γιατί είναι τόσο σημαντική? Διότι αφαίρεσε την πολιτική αμφίεση της ναζιστικής οργάνωσης και έδειξε τον εγκληματικό της χαρακτήρα. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί τις αξιόπινες πράξεις που εξέτασε δεν τις αντιμετώπισε ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ότι ήταν οργανωμένες και σχεδιασμένες στα πλαίσια της οργάνωσης, ότι ήταν έργο της οργάνωσης, χωρίς αυτή δεν θα υπήρχαν αυτές οι πράξεις. Γι' αυτό και καταδίκασε, αγαπητοί συνάδελφοι, την ηγεσία, όλη την ιεραρχία. Δηλαδή, τους 7 βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, με τον αρχηγό. Τι νοσήσαν Πολιτικό Συμβούλιο? Της Χρυσής Αυγής. Γιατί καταδικάστηκαν αυτοί ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης? Μην μας λένε ότι δεν καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Οι υπόλοιποι 11 ποιοι είναι? Οι βουλευτές που καταδικάστηκαν για ένταξη. Πόσους έχουμε? 18. Αν σε αυτούς προσθέτουμε 4 πυρηνάρχες, ο Πατέλης, ο οποίος είναι της Νίκαιας, ο Μπαρέκας, ο οποίος είναι του Πειραιά, οι 2 επικεφαλείς του Περάματος και ο 1 κάτω στην Ιεράπετα την Κρήτη, και προσθέσουμε τους 16 μαζί με τον Πατέλη 17 του Τάγματος Ευώδη της Νίκαιας, πάμε 35, τους 5 του Αιγυπτίου Ψαρά, πάμε τους 40, τον έναν εναντίον του πάμε, ο Χατζηδάκης, μαζί με τον Πανταζή, και είναι και οι υπόλοιποι, οι 2 της Αντίπνια, οι 2 του Λουκμάν, και είναι 2-3 οι άλλοι στελέχοι μαζί με μια αστυνομικό, μας κάνουν τους 50. Άρα λοιπόν, αυτή η αντίληψη, παράδειγμα κάτι του κυρίου Λαγού, έλεγε προχθές, μα είναι δυνατόν, στην επέτειο της έκδοσης της απόφασης, ένα σκότωσε έναν, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, να είμαστε 41 άνθρωποι στη φυλακή, αθώοι, χωρίς να έχουμε δώσει ποτέ εντολή, χωρίς να έχουμε κάνει καμία πράξη. Να το απαντήσουμε και να το κλείσουμε. Καταδικαστήκατε για διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ήσασταν και διευθυντές της Χρυσής Αυγής, γιατί αυτά ταυτίζονται. Και οι άλλοι, ως ενταγμένοι στην εγκληματική οργάνωση, που δεν έχουν κάνει επιμέρους πράξεις, που υλοποίησαν οι δράστες των επιμέρων πράξεων το ιδεολογικό πολιτικό πρόγραμμα της Χρυσής Αυγής. Ποιο είναι? Υπάλληλοι εναντίον των υπανθρώπων, των κουνουπιών, των εντόμων, των καθαρίδων, μέσα από την τρομοκρατική βία, για να πάρσει από τις εξουσίες. Δεν είναι η εγκληματική οργάνωση αυτή, μια οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ώστε να έρχεται ο κύριος Εισαγγελέας Χ ή η κυρία πρόεδρος Τάδε να κρίνει μόνο με το ύψος της ποινής. Εγκληματική οργάνωση είναι και μία η οποία κάνει λαθρεμπόριο τσιγάρων εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Ανεπίτρεπτη πράξη, χάνει το δημόσιο. Η εγκληματική οργάνωση, η ναζιστική,
Αν πετύχει το σκοπό της, ποιος είναι ο σκοπός της? Το πάρσιμο της εξουσίας. Και αν πάρει την εξουσία, τι είπε? Μα εδώ έχουμε, λέει, βουλή με Βαϊμάρης, λέει. Ξέρετε τι έγινε, λέει ο Μιχαλολιάκος, μετά τη Βαϊμάρη? Δεν το λέω ότι γι' αυτό το σκοπό αγωνιζόμαστε κι εμείς. Άρα κατάργηση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, κατάργηση και εκτέλεση των αγωνιστικών σχηρτημάτων και των φορέων του κινήματος. Άρα δεν είναι οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην αντιμετώπιση της δικής οργάνωσης, ακόμη και της δίκης, εμφανίζονται δύο απόψεις που πρέπει να τις προσέξουμε. Η μία είναι εκείνη που ανεχόταν για χρήση, για χρόνια, την εγκληματική δράση της ναζιστικής οργάνωσης, ενισχύοντας το αίσθημα του ακατατεκτήριου του, την ασυλία του ατιμόρρωτου, την αλαζονία του δυνατού. Είναι εκείνοι που λένε «Ας τα βρει δικαιοσύνη». Είναι εκείνοι με τις ίσες αποστάσεις. Είναι εκείνοι σαν τον προηγούμενο της Ένωσης των Δικογραφιών, στην πραγματικότητα της μη τιμωρίας της Χρυσής Αυγής. Είναι εκείνοι που εξασφάλιζαν την εθνική ομοψυχία στο Καστελόριζο, με τον παπά του Κασιδιάρη και τις λοιπές δυνάμεις. Αυτή είναι η μία ενιαία άπεψη που περιλαμβάνεται η θεωρία των δύο άκρων, που ξεπλένει τον ναζισμό και όλα αυτά. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη, η αγωνιστική, η αληθινά ενωτική, εκείνη που συνδυάζει τη δράση του εργατικού, του λαϊκού, του αντιφασιστικού κινήματος με τη μάχη εντός του δικαστηρίου. Είναι εκείνη η υψηλά ευρισκόμενη σε υψηλά ποιοτικά επίπεδα στάση της οικογένειας Φύση, του Τάκη, της Ειρήνης, της Μάγδας, που ενέψευνε σε όλους για να δοθεί αυτή η μάχη. Δεν ήταν δεδομένο και εύκολο. Έχουν υπάρξει στην ιστορία περιπτώσεις συγγενών που σου λένε «Ας το βρει από το Θεό». Ας τιμωρηθεί ο τάδε, φαντάζεστε, μια οικογένεια Φύση και να λέγε ότι ο στόχος μου είναι να δικαστεί ο Ρουπαγιάς. Έπιασαν από την πρώτη στιγμή το βαθύ νόημα ότι δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωση του Φύση εάν δεν αποδειχθεί και δεν καταγραφεί ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμένης οργανωμένης δράσης του τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής. Λένε για τη δικαιοσύνη, αγαπητοί συνάδελφοι. Αλλά η δικαιοσύνη εφαρμόζει κάποιους νόμους. Και αυτούς τους νόμους τους κάνει μια πλειοψηφία που ξέρουμε από πού ελέγχεται σε κοινωνίες ανταγωνιστικές. Ξέρετε ότι δύο φορές υπήρξε απόπειρα, μία το 2014, να προστεθεί στο αδίκημα 187 ο στοιχείο του αδικήματος η επιδίωξη οικονομικού εφόλους, αυτό που λέμε το Παλέρμο. Εσείς δείτε ποιο ήταν το 2014 και ποιοι ήσαν. Και η δεύτερη φορά έγινε τώρα το 19. Υπάρχει άθρο του τέοτε Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Καλογύρου που είπε θελήσανε να προσθέσουν στην αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος την επιδίωξη οικονομικού ωφέλους. Αν αυτό συνέβαινε, το δικαστήριο όφιλε να πει πάω την ποινική δίωξη. Δεν υπάρχει αδίκημα, το αντιλαμβάνεστε. Να, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Όπως και πάλι, πέστε ότι υπήρχε ο νόμος. Υπάρχει ο νόμος. Και οι δικαστές είναι καλόπιστοι πάνω και δεν υπάρχουν παρεμβάσεις αρνητικές. Με τι θα κρίνει με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας? Αν οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τα στοιχεία, παραδείγματος χάρη τις παρακολουθήσεις με την άρση του απορρίτου, δεν δώσουν τα αντίστοιχα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ενοχή κάπου, πώς θα καταδικάσει χωρίς στοιχεία? Και βεβαίως, τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι βέβαιο για την επόμενη μέρα, παρά το γεγονός ότι έχω τη σκέψη και την άποψη ότι όλοι εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της δικαστικής δράσης, την απόφαση, θεωρώντας αυτή την προσπάθεια ως τμήμα της γενικότερης δράσης του κινήματος που προσπαθεί να περιορίσει τις αιτίες που παράγουν και αυξάνουν το φαινόμενο, να το συρρυκνώσει και να εντάξει όλη αυτή την προσπάθεια στην πάλη για να εξαφανιστούν τα αίτια που το προκαλούν, για να μπορέσει να εξαφανιστεί και εγώ ναζισμός. Έλεγε ο Τραβέρσο, δανείζομαι, ενός μαρξιστή ερευνητή για το φασισμό, που λέει ο ναζισμός δεν υπήρξε
μια ακατανόητη έκρηξη ενός άγριου παράλογου πάθους, μίσους, που ξαφνικά εκτροχίασε την κανονική πορεία της ιστορίας. Η Γερμανία, το Χίτλερ, απλώς όθησε ως τα άκρα την εγενή βία της καπιταλιστικής κοινωνίας ή του πυρελίου. Έτσι το λέει ακριβώς. Τέλος, συνάδελφοι, έχω λίγο περιθώριο. Θέμα με τον Μπατέλη. Τι είπανε στο σκεπτικό τους ο εισαγγελέας και το δικαστήριο? Έχετε υπόψη σας, η πρόεδρος που συναπάρτησε τους τρεις κατά πλειοψηφία δικαστές, 3-2, είναι εκείνη που είχε εισηγηθεί σε προγενέστερες δύο υποθέσεις το αυτό αποτέλεσμα. Να γίνει δεχθεί έτσι, αναστολής κατά υπέρ του τάδε και του τάδε. Οι δράστες, ο δράστης δεν υπάρχει πιθανότητα να τελέσει νέα εγκληματική πράξη, διότι το έγκλημα του τελέστηκε για συγκεκριμένους λόγους εν ώψη συγκεκριμένων συνθήκων. Έρχεται σε μια ώρα, χωρίς να έχει διαβάσει καμιά δικογραφία, χωρίς να έχει, το λέω από νομική άποψη, για να είμαστε ευγενείς και επιεικείς, και προσπαθεί να αποδομήσει μια δικαστική απόφαση που το πόρισμά της δεν το έβγαλε σε μια ώρα, το έβγαλε σε 5 χρόνια, που εξέτασε μάρτυρες, εξέτασε αποδεκτικά στοιχεία, είδε τους κατηγορουμένους να απολογούνται, είδε να απαντάνε όσες ερωτήσεις, είδε τους μορφασμούς τους, και γι' αυτό δεν τους έδωσε ούτε την αναστολή, παρόλο που τους φέρθηκε επίοικος από την άποψη των ποινών, για να είμαστε ειλικρινείς. Και έρχονται αυτοί για να σου πούνε αυτό. Εν ώψη των συγκεκριμένων λόγων, τελέσει για συγκεκριμένους λόγους, εν ώψη συγκεκριμένων συνθήκων. Ποιοι είναι συγκεκριμένοι λόγοι που δεν θα επαναληφθούν? Εδώ έχουμε μια βαθιά υποτίμηση του ναζιστικού κινήτρου. Μην νομίζει ότι το είπε ο εισαγγελέας και το δικαστήριο αυτό. Και καλόπιστοι άνθρωποι το έχουν πει. Σε ένα βιβλίο του Χάρη Μούλης, ο Άιχμαν, στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή δημοσιογράφος ελβετοεβραίος, νομίζω, που κάλυψε τη δίκη. Επηρεάστηκε από τη θέση του δικηγόρου του Άιχμαν, ενός μεγάλου νομομαθούς, του Σερβάτιους, που είπε τι? Ότι αν ο Άιχμαν, ο εγκληματίας ναζιστής, αποδεσμευτεί από τη διαταγή, από τον όρκο που την επισφραγίζει και με την οποία όρκο γίνεται τμήμα της μηχανής του θανάτου, αν αποδεσμευτεί, μπορεί εύκολα να υπακούσει μια άλλη διαταγή, μια καλής κοινωνίας. Αυτό πάνε να μας πούν. Αλλά ο ναζισμός δεν είναι αυτό. Η ένταξη στο ναζιστικό πλαίσιο, αγαπητοί φίλοι, για να αποδείξουμε αυτό που λέμε είναι εγκληματική, γιατί είναι ναζιστική. Σε τι εντάσσονται? Σε ένα πλαίσιο με στρατιωτική ιεραρχία, αυστηρή πειθαρχία, με στόχο την εξόντωση των εχθρών. Ξέρουμε ποιοι είναι οι εχθροί, οι οποίοι είναι υπάνθρωποι, είναι κουνούπια, είναι πράγμα. Είναι πράγμα, είναι πρώτη ύλη. Η Σιμόν Ντε Μποβουάρ κάλυπτε μια δίκη ενός μεγάλου ναζιστή στη Γαλλία το 1945, του Ρομπέρ Μπραζιγιάκ, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο. Διχάστηκε η διανόηση και της αριστεράς για το θέμα του θανάτου. Τι είπε εκείνη? Δεν μπορώ να του συγχωρήσω ότι με την αρθρογραφία του μετέτρεψε τον άνθρωπο σε πράγμα. Αυτός είναι ο ναζισμός. Όταν ενταχθεί ύστερα και από την πεντάμενη, εξάμηνη, αν δεν κάνω λάθος, πώς το λέμε, προπαίδεια, θητεία, θυμάστε, του δόκιμου μέλους, όταν εντάσσεσαι και μόνο η ένταξή σου σε μετατρέψει σε θηρίο στην προσπάθειά σου να εφαρμόσεις το ιδεολογικό πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι ανθρωποκτονίες, οι απόπειρες ανθρωποκτονίες, η βία. Τους είδατε σε κανένα αίθουσα να έρθουν να έχουν επιχειρήματα, σε αίθουσα των φοιτητών, σε αίθουσα των συνδικάτων, να αγωνίζονται για την καταβολή του δεδουλευμένων? Έκαναν καμία πάλι? Όχι. Μόνο νύχτα που γίνονται καλύτερες δουλειές, αλλά και όταν αισθάνθηκαν την αλαζονία και μέρα, τρομοκρατική βία εναντίον των εχθρών. Δημόσια κρίση της βίας. Αφού μπορώ να χτυπάω την κανέλη δημοσίως, αφού μπορώ να βρίζω το δένδια κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τότε ενδυνάμει κυβερνητικού κόμματος με αυτές τις φοβερές και άθλιες βρυσίες, αφού μπορώ να το κάνω αυτό και με ανέχονται
μεταφέρω ένα κλίμα τρόμου στον κόσμο. Γιατί σου λέει ο άλλος, αφού αυτοί δεν αντιδρούν, εμένα άμα με βρει σε ένα στενό, παραδείγματος χάρη, με διέλυσαν. Αυτό που έγινε στον Άγιο Παντελεήμον. Συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι γίνεται μια μεγάλη μάχη για τον επικισμό της μνήμης. Της μνήμης. Έχει υποθεί ότι όποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει το παρόν. Και πρόσθεσε ο συγγραφέας που το αναφέρει, ελέγχει και το μέλλον. Γίνεται ένας τεράστιος αγώνας αντιστροφής των πραγματικών δεδομένων της ιστορίας. Να γεμίσουμε τη μνήμη των ανθρώπων ότι ο ναζισμός είναι το ίδιο με τον κομμουνισμό. Δεν πρέπει να είσαι κομμουνιστής για να το αρνηθείς. Είναι προσβολή στη μνήμη των νεκρών. Είναι ξέπλυμα του ναζισμού. Δεν πρέπει να το δεχτούν οι τίμοι άνθρωποι. Έλεγε σε μια συνέντευξή του, και το δανείζομαι γιατί είναι φοβερό, ο Λαζόπουλος στην εφημερίδα των Συντακτών, νομίζω, που είπε για την τηλεοπτική μνήμη που αντικαθιστά την πραγματική μνήμη των ανθρώπων. Εμείς στο τηλεοπτική ας βάλουμε την καθεστωτική, εν πάση περιπτώσει συνολικά. Λέει, όταν έγινε η επίθεση στους δίδυμους πύργους, έγινε ένα ρεπορτάζ όπου τους δίπλα πήρανε, κατέγραψαν τη γνώμη, τι είδαν, τι άκουσαν. Μετά από 20 χρόνια πήγαν στους ίδιους και κάναν τις ίδιες ερωτήσεις και δεν απάντησε κανένας με τον τρόπο που είχε απαντήσει. Απαντούσαν με τον τρόπο που τους είχε μάθει η τηλεόραση. Γίνεται λοιπόν μάχη τεράστια. Πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα για να μπορέσουμε να τιμήσουμε πραγματικά τους νεκρούς, για να μπορέσουμε να δούμε τον ναζισμό στις πραγματικές τους διαστάσεις και όχι να φτάνουμε ο ναζισμός να θεωρείται εναλλακτική λύση, αντισυστημική λύση. Αυτοί που πολέμαγαν το πάμε, ταυτιζόμενοι με τους εργοδότες απόλυτα, που κάνουν ερωτήσεις στη Βουλή για να τους δώσουν κίνητρα φορολογικά και μειώση ασφαλιστικών εισφορών, που υιοθετούσαν τις συκοφαντικές τους επιθέσεις αντίον του πάμε, ότι δήθεν αυτό φταίει για την επίθεση, για την ανεργία, η ενοχοποίηση του θύματος, αυτού είναι ο ναζισμός. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να βοηθήσουμε τη νέα γενιά που πρέπει να μπει στην πρώτη γραμμή της μάχης, ότι αυτός είναι αντίπαλος που δεν ξεριζώνεται εάν δεν ανατρεπούν και οι αιτίες που τον παράγουν, και όλοι ξέρουμε ποιες είναι αυτές, και σας ευχαριστώ πολύ.